μάτιων και κοιτίδων του ελληνισμού. Έχει όμως παράλληλα και διαστάσεις κοσμοϊστορικού γεγονότος, καθώς συμβολίζει το τέλος ενός ελληνισμού που άνθησε για αιώνες στην Ανατολή και τροφοδότησε τη σκέψη, τον πολιτισμό και τη θρησκεία του νεότερου δυτικού κόσμου. Η πυρπόληση της Σμύρνης χαρακτηρίζεται, ξέρετε πώς, από τους Τούρκους. Εγκληματικό αριστούργημα. Προσέξτε, εγκληματικό αριστούργημα. Και θεατές του οι σύμμαχοι Ευρωπαίοι. 32 μεγάλα ξένα πολεμικά παρακολουθούσαν όλη αυτή την τραγωδία αμέτωχα. Έτσι που αναρωτιέται κανείς ποιους βαρύνει περισσότερο η ευθύνη. Τους απολύτες τους και άξεστους Ασιάτες ή τους πολιτισμένους της Ευρώπης που ανέχονταν κάτω από τα μάτια τους τέτοια κακοβλήματα. Την καταστροφή στη Μικρά Ασία την υπέστημεν όχι επειδή είχαμε εχθρούς, αλλά κυρίως επειδή είχαμε φίλους, που δυστυχώς για άλλη μια φορά στηριζόμασταν ότι θα μας